σαν αδυσόπιτη πυρκαγιά μένονται οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό λίγες ημέρες πριν η κάλπη ανοίξει. Τα μέτωπα πολλά με την κυβέρνηση να είναι και πάλι στο στόχαστρο του ΑΚΕΛ για τις λανθασμένες ενέργειες στο Κυπριακό που οδηγούν, όπως λέει, στη διχοτόμηση. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος είπε το όχι για να τσιμεντώσει τον ναι. Δεν είμαι εγώ που εκυβέρνησα για πάντα πέντε χρόνια με συνομιλητή μου, τον κύριο Ταλάτ, με πρόθεση να λύσω το Κυπριακό, με προτάσεις να λύσω το Κυπριακό, με προτάσεις να κάμψω την τουρκική αδιαλαξία, όπως μου εισηγείται σήμερα το ΑΚΕΛ. Η αντιπολίτευση άρπαξε την ευκαιρία δίνοντας τη δική της απάντηση λίγη ώρα αργότερα διαστόματος Στέφανου Στεφάνου. Τα δύο κράτη, λύση που είναι απαράδεκτη, συζητείται μόνο επί δικών του ημερών. Ποτέ προηγουμένως δεν τέθηκε επίσημα για συζήτηση. Σήμερα τίθεται από την Τουρκία. Τυχαίο. Την ώρα που ο Νίκος Αναστασιάδης αποδίδει τις αιχμές σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Προσπαθώ να αποφύγω την όποια αντιπαράθεση, αλλά καθημερινή κριτική εναντίον της κυβερνήσεως, ενώ έχουμε βουλευτικές εκλογές και ιδιαίτερα οι αναφορές στο εθνικό θέμα, να προσέχει ο καθένας τι λέει για να μην ενισχύει τα επιχειρήματα των πολιτικών μας αντιπάλων. Οι επικρίσεις έναντι της κυβέρνησης δεν λένε να κοπάσουν ούτε και για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εξαγγέλθηκε πριν λίγα 24 ώρα. Ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχασε ευκαιρία να απευθύνει κάλεσμα στα κόμματα για μέρες σύμπνοιας μετά τις βουλευτικές. Κάτι που θα βάλει το νερό στα βλάκια για τις μεταρρυθμίσεις. Να έρθουμε όλοι μετά τις 30 του Μαΐου με θετικά μυαλά, με θετικές προτάσεις, προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό που έχει δεχτεί και τις επένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κρεσέντο παροχολογίας από την κυβέρνηση κάνει λόγο η αντιπολίτευση.